Zombie Apocalypse. Πούστε παιδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Ουγγαρίας και σήμερα, όπως ξέρετε από το προηγούμενο επεισόδιο που φέραμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στην Αγγλία, την 7η θέση με την ωραία στρατηγική να μην κάνουμε ούτε ένα pit stop που το αντέγραψαν και κάποια μποτάκια, περιμένουμε μια αναβάθμιση στον κινητήρα που δεν έχει πετύχει στο προηγούμενο επεισόδιο που αφορά το ERS και έτσι την ξανακουμπώσαμε. Θα είναι έτοιμη για αυτό το επεισόδιο και τώρα θα πρέπει να μαζέψω πόντους για το R&D, γιατί θέλω να κάνω μια μεγάλη αναβάθμιση, μια ultimate αναβάθμιση, να κατεβάσουμε το βάρος του μονοθεσιού στο σασί, την οποία αν καταφέρω να την βάλω σε αυτό το επεισόδιο θα, και πετύχει εννοείται, θα είναι έτοιμη για το Grand Prix της Σιγκαπούρης. Δεν έχω κάποια άλλη αναβάθμιση που να με ευνοήσει για τους επόμενους αγώνες ώστε να πετύχει μέχρι να έρθουν οι επόμενοι αγώνες, γι' αυτό και θα θέλω να κάνω αυτή την αναβάθμιση στο σασί, να μειώσω το βάρος και έτσι να είμαστε... να έχουμε ένα πιο ελαφρύ μονοθέσιο για το Grand Prix της Σιγκαπούρης, όπου εκεί έχει μεγάλη σημασία το σασί. Οι επόμενοι δύο αγώνες είναι στο Spa, στο Βέλγιο και στην Ιταλία, που είναι αγώνες ταχύτητας και δεν προλαβαίνω να κάνω κάποια αναβάθμιση που να με ευνοήσει στην ταχύτητα μέχρι να έρθουν οι επόμενοι δύο αγώνες. Πάμε όμως στις κατακτήρες δοκιμές, όπου σήμερα στο Q1 τα πράγματα δεν δείχνουν καθόλου καλά. Οι κινητήρες μου άρχισαν να φθύρονται κιόλας λίγο. Δεν έχω πάρει κάποιο φρέσκο κινητήρα και να ξεκινήσω από τέρμα πίσω, αλλά σήμερα αν είναι να ξεκινήσω από τελευταία θέση μάλλον θα πρέπει να πάρω έναν καινούριο κινητήρα, να πάρω τις ποινές μου και να δω τι μπορώ να κερδίσω από αυτό τον αγώνα. Είμαστε στην δεύτερη προσπάθεια στο Q1. Στο πρώτο σεκτορ βελτιώνω ελάχιστα το χρόνο μου, αλλά χρειάζομαι να βελτιώσω πάρα πολύ το χρόνο μου για να καταφέρω να περάσω στο Q2. Να δούμε αν στα επόμενα δύο σεκτορ της πίστας καταφέρω να βελτιώσω τόσο πολύ το χρόνο μου ώστε να καταφέρω να περάσω στο Q2 και έτσι να μην πάρω σήμερα έναν φρέσκο κινητήρα και να πάρω τις ποινές μου να ξεκινήσω από τέρμα πίσω. Βλέπετε, βελτιώνω για την ώρα το χρόνο μου κατά 2 δέκατα. Φτάνουμε στην χρονομέτρηση για το δεύτερο σεκτορ. Υπάρχει βελτίωση, πάμε στα 3 δέκατα βελτίωση και νομίζω ακόμα έχω αρκετά να βελτιώσω, γιατί στις δύο τελευταίες στροφές στην πρώτη μου προσπάθεια είχα κάνει αρκετά λάθη και τώρα προσπαθώ να τις πάρω πιο ομαλά αυτές τις δύο στροφές, να βελτιώσω το χρόνο μου και να καταφέρω να δω αν θα μπορέσω να περάσω στο Q2. Βγαίνουμε τώρα στην ευθεία τερματισμού, βελτιώνω το χρόνο μου κατά μισό δευτερόλεπτο, περάσαμε την γραμμή τερματισμού, περιμένουμε το αποτέλεσμα και είναι 19η θέση. Προτελευταία θέση, αν είναι δυνατόν, παρόλο που βελτίωσα τόσο πολύ το χρόνο μου, δεν ήταν αρκετό να περάσω στο Q2, που βλέπετε ότι ο Esteban Ocon, ο teammate μου, κατάφερε και πέρασε. Άρα αυτό σημαίνει ότι σήμερα, αφού ξεκινάω από τόσο πίσω, μάλλον θα βάλω έναν καινούριο κινητήρα, θα πάρουμε τις ποινές μας, θα ξεκινήσω από την τελευταία θέση και όπου μας βγάλει αυτό, γιατί δεν έχω κάτι καλύτερο να κάνω, δεν έχει νόημα να φθείρω παραπάνω έναν κινητήρα που είναι ήδη φθαρμένο και να μην πετύχω απολύτως τίποτα, γι' αυτό παίρνουμε ένα φρέσκο κινητήρα και πάμε να δούμε τι θα συμβεί στον αγώνα. Βλέπετε εδώ και το R&D για όλες τις ομάδες. Οι Mercedes με διαφορά είναι στην πρώτη θέση και όλες οι υπόλοιπες ομάδες είμαστε πάρα πολύ κοντά μεταξύ μας. Στο βαθμολογικό πίνακα έχουμε ισοβαθμία με τον Nick De Vries, 4 βαθμούς μπροστά από τον Lewis Hamilton. Πάμε όμως σιγά σιγά να δούμε από ποια θέση ξεκινάει ο κάθε οδηγός, να δούμε τη στρατηγική που θα επιλέξω σε αυτόν τον αγώνα και γενικά να δούμε τι θα συμβεί στον αγώνα. Pole position έχει πάρει ο Lewis Hamilton, δεύτερος ο Daniel Ricciardo και τρίτος σήμερα έχουμε τον Pierre Gasly. Μεγάλη έκπληξη, ο οδηγός της Alfa Tauri στην τρίτη θέση. Εγώ από την τελευταία θέση πρέπει να φέρω ένα θαύμα. Αν θυμάμαι καλά, στην προηγούμενη σεζόν πάλι είχα ξεκινήσει από την τελευταία θέση και νομίζω κέρδισα κιόλας. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, κέρδισα κιόλας στην Ουγγαρία από την τελευταία θέση. Που ξέρετε, ίσως καταφέρω και σήμερα να φέρω αυτό το θαύμα, γιατί όσον αφορά την στρατηγική, θέλω να επιλέξω τη στρατηγική ενός pit stop, να ξεκινήσω με μαλακά ελαστικά και να ολοκληρώσω τον αγώνα μου με μεσαία. Το παιχνίδι δεν μου αφήνει να πάρω αυτή την στρατηγική. Θεωρεί ότι θα υπάρχει τόσο μεγάλη φθορά στα ελαστικά που δεν θα μπορέσω να το πετύχω, αλλά έχουμε δει σε προηγούμενο επεισόδιο ότι πλέον η φθορά στα ελαστικά είναι πάρα πολύ μικρή και είμαι σίγουρος ότι μπορώ να κάνω τη στρατηγική ενός pit stop από μαλακά σε μεσαία. Γι' αυτό και για την αρχή επιλέγω τη στρατηγική με τα δύο pit stop, εννοείται θα την αλλάξω κατά τη διάρκεια του αγώνα, θα πρέπει να τραβήξω αρκετούς γύρους με τα μαλακά ελαστικά, θα πρέπει να έχω υπομονή και μετά να βάλω τα μεσαία ελαστικά
και έτσι αν υπάρχουν και μποτάκια που κάνουν στρατηγική ενός pit stop από μαλακά σε σκληρά, να έχω εγώ την πιο γρήγορη γόμα και έτσι να μπορέσω να τους κοντράρω. Νομίζω είναι ο μόνος τρόπος να μπορέσω να ανεβώ σε πιο υψηλές θέσεις και να καταφέρω να σκοράρω αρκετούς βαθμούς στο σημερινό Grand Prix. Πάμε όμως στην εγκίνηση. Και είμαστε στην εγκίνηση με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκίνησα αμέσως καλύτερα από τους δύο οδηγούς που ήταν πιο μπροστά και τους περνάω. Και τώρα είμαστε ρόδα με ρόδα με τον Ράσελ. Κολλάω πίσω από τον Τζοβινάτσι. Θέλω να έχω την εσωτερική γραμμή στην πρώτη στροφή και βουτάω πάρα πολύ βαθιά εδώ στα φρένα. Περνάω πάρα πολλά μονοθέσια και είμαι ήδη στο 12η θέση. Παλεύω με τον teammate μου και τον προσπερνάω και αυτόν. Και πέρασα τον teammate μου που ξεκίνησε στην 12η θέση. Και τώρα βουτάω στα φρένα αφού άφησα ανοιχτή την πόρτα εδώ ο Σέρχιο Πέρες και τον προσπερνάω και αυτόν. Και πλέον είμαι μέσα στους βαθμούς, μέσα σε δύο στροφές. Κατάφερα και ανέβηκα στους βαθμούς και τώρα είμαι κολλημένος πίσω από τον Άλμπον. Όμως εδώ δεν μπορώ να το ρισκάρω και έτσι κάνω υπομονή για να περάσω τον Αλεξάνδερ Άλμπον, που βλέπετε ότι ήταν λίγο πιο αργός από τον Μπότας και τον Λεκλέρκ. Νομίζω βρίσκεται μπροστά του γιατί αυτοί οι δύο δίνανε μάχη. Εδώ ήθελα να ρίξω μια ματιά στην εσωτερική. Ήταν ο Φέτελ, δεν ήταν ο Λεκλέρκ. Έκανα λάθος πριν. Ήθελα να ρίξω μια ματιά στην προηγούμενη στροφή, αλλά είπα να μην το ρισκάρω μια και έχουμε τόσο καλή εγκίνηση από την τελευταία θέση στην 10η θέση. Πεταχτήκαμε μέσα σε δύο στροφές και ήδη ο αγώνας δείχνει πολύ καλά για εμένα. Συν ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο κάποια μποτάκια να κάνουν δύο pit stop, αυτό θα με ευνοήσει ακόμα περισσότερο, αλλά και αυτοί που θα κάνουν ένα pit stop. Τώρα εδώ όμως θα βουτήξω στα φρένα από την εσωτερική, μιας και ήμουν τόσο κοντά και περνάω τον Αλεξάνδερ Άλμπον πάρα πολύ άνετα. Άφησα ανοιχτή την πόρτα και έτσι τον προσπέρασα. Όπως έλεγα, πιστεύω ότι κάποια μποτάκια θα κάνουν δύο pit stop και τα μποτάκια που θα κάνουν ένα pit stop θα βάλουν σκληρά ελαστικά σε σχέση με εμένα που θα βάλω μεσαία και έτσι ίσως θα μπορέσω να παλέψω μαζί τους. Και τώρα εδώ κολλάω πίσω από τον Μπότας, αλλάζω γραμμή και χώνομαι από την εσωτερική. Πρόλαβα και χώθηκα αφού ήτανε τόσο μεγάλο το κενό και πέρασα και τον Βάλτερ Μπότας. Είχαμε και λίγο επαφή, αλλά κατάφερα να τον πέρασα και πλέον είμαι στην 8η θέση. Και από εδώ και πέρα το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να κυνηγήσω τους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά μου, να τους προσπεράσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και από ό,τι φαίνεται, σήμερα πάμε για ένα φοβερό αποτέλεσμα. Κάνω και ταχύτερο πέρασμα στο πρώτο κομμάτι της πίστας. Βλέπετε, ήδη έχω πλησιάσει τον Σεμπάστιαν Φέτελ και μάλλον θα είναι θέμα χρόνου να καταφέρω να προσπεράσω και αυτόν από τον τρίτο γύρο και μετά, ειδικά που θα έχουμε το DRS. Βέβαια θα έχει και αυτό το DRS από τους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά του, αλλά νιώθω πάρα πολύ καλά. Αυτό που δεν μπορούσα να βγάλω στις κατακτήριες δοκιμές, από ό,τι φαίνεται θα καταφέρω να το βγάλω στον αγώνα το σημερινό. Και φτάσαμε στον έκτο γύρο, η εικόνα είναι ίδια, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Είμαι πίσω από τον Σεμπάστιαν Φέτελ, νιώθω ότι είμαι λίγο πιο γρήγορος από αυτόν, αλλά δεν καταφέρνω πουθενά να βρω μια ευκαιρία να το προσπεράσω. Ακόμα και στην ευθεία τερματισμού, επειδή έχει το DRS από τον Kvyat που βρίσκεται μπροστά του, δεν μπορώ να το πλησιάσω αρκετά μέχρι την πρώτη στροφή να βουτήξω στα φρένα και έτσι σε άλλα σημεία στην πίστα δεν μπορώ να κάνω απολύτως τίποτα. Εδώ πάτησα και λίγο εκτός πίστας και έτσι δίνω τώρα την ευκαιρία στον Φέτελ να απομακρυνθεί. Δεν θέλω να βγει από απόσταση DRS, θέλω να έχω το DRS ώστε να κρατήσω ρυθμό μαζί του και να περιμένω να μπει να κάνει τη δική του αλλαγή ελαστικών, να καταλάβω περίπου σε τι στρατηγική είναι, αλλά και να περάσω μπροστά του και πλέον να έχω καθαρό αέρα για να πιέσω. Την ώρα που βλέπουμε ο Kvyat και ο Φέτελ μπαίνουν τώρα για αλλαγή ελαστικών, από ό,τι φαίνεται μάλλον θα επιλέξουν τη στρατηγική διών pit stop γιατί να μπαίνουν τόσο νωρίς. Και έχουμε και τον Lewis Hamilton, ο οποίος Lewis Hamilton έχει βάλει μεσαία ελαστικά. Αυτό σημαίνει ότι ο Lewis Hamilton αυτή τη στιγμή είναι σε στρατηγική διών pit stop και ο Lewis Hamilton κινδυνεύει να χάσει την θέση του από εμένα. Ο Lewis Hamilton που ξεκίνησε από την pole position, μένει να δούμε και ο Ricardo με τη Mercedes τι στρατηγική θα έχει, αλλά αυτή τη στιγμή τα πράγματα δίνουν πολύ θετικά για εμένα να κυνηγήσω, να κλέψω μια φοβερή νίκη σήμερα, να κάνω το θαύμα από την τελευταία θέση να πάρω μια νίκη. Και φτάσαμε στον 14ο γύρο. Κράτησα αυτά τα ελαστικά μέχρι τον 14ο γύρο. Πλέον δεν έχουν πρόσφυση καθόλου. Χάνω περίπου 2 δευτερόλεπτα ανά γύρο και αποφάσισα ότι σε αυτό το γύρο θα μπω για να κάνω τη δική μου αλλαγή ελαστικών. Θα βάλω τα μεσαία ελαστικά και από εκεί και πέρα θα πρέπει να έχω ένα καλό ρυθμό, να ξαναπλησιάσω τους οδηγούς που θα βρεθούν μπροστά μου, αλλά και να περιμένω να μπουν να κάνω τη δική τους αλλαγή και τελευταία ελαστικών. Και από εκεί και πέρα να κυνηγήσω να κρατηθώ στην πρώτη θέση, που λογικά θα είμαι στην πρώτη θέση, αν και νομίζω υπάρχει ένας οδηγός που έχει επιλέξει τη στρατηγική ενός pit stop από μαλακά να πάει σε σκληρά, και αυτός είναι ο Max Verstappen. Αυτή τη στιγμή νομίζω μόνο ο Max Verstappen θα είναι ο οδηγός που θα διεκδικήσει την νίκη μαζί μου.
Μπαίνουμε τώρα όμως στο pit lane. Σταματάμε μπροστά στον γκαράζ. Αλλάζουμε τα ελαστικά 2,6 δευτερόλεπτα. Πολύ καλή αλλαγή. Βλέπετε ότι περνάνε τώρα κάποιοι οδηγοί μπροστά μας. Αυτοί ακόμα όμως χρωστάνε ένα pit stop. Νομίζω θα προλάβει να περάσει και ο Λατίφη και ο Φέτελ. Αλλά θα βγω μπροστά από τον Γκροζιάν και τον Άλμπον. Και έτσι έχω βγει στην 15η θέση. Όλοι οι οδηγοί που βρίσκονται μπροστά μου πρέπει να κάνουν άλλη μια αλλαγή ελαστικών. Εκτός από τον Max Verstappen που έχει κάνει τη μία και μοναδική του αλλαγή ελαστικών. Να δούμε τώρα αν θα έχω καλό ρυθμό να φτάσω τον Sebastian Vettel, να τον προσπεράσω και να τον αφήσω πίσω μου. Και στον αμέσως επόμενο γύρο βλέπετε ότι είμαι ήδη κολλημένος πίσω από τον Sebastian Vettel. Είχα κιόλας τον DRS από αυτόν στην μεγάλη ευθεία και τώρα στην πρώτη στροφή ήμουνα ήδη πλέον, τον κοιτούσα μέσα στην εξάσμιση του μονοθεσίου και τώρα εδώ έχω τον DRS στην κατηφόρα, πλησιάζω πάρα πολύ γρήγορα, έχω καλύτερη πρόσφυση από τον Sebastian Vettel και από την εξωτερική θα κάνω την κίνηση, έχω την εσωτερική στην επόμενη στροφή και αναγκάζεται ο Vettel να υποχωρήσει και έτσι κερδίζω μια θέση και επόμενος μπροστά μου είναι ο Nicolas Latifi που αυτός είναι από την αρχή του αγώνα με τα μεσαία ελαστικά, σίγουρα ζορίζεται πάρα πολύ με αυτά τα ελαστικά και θέλω να τον προσπεράσω όσο πιο γρήγορα γίνεται, να μην με καθυστερήσει για να μειώσω την απόσταση από τους οδηγούς που έχουν κάνει ένα pit stop, έχουν σίγουρα πιο φρέσκα μεσαία ελαστικά όπως ήταν και ο Sebastian Vettel. Ο Vettel τον πέρασε πάρα πολύ άνετα γιατί καθυστερούσε πάρα πολύ πίσω από τον Nicolas Latifi και αυτό θέλω κιόλας να κάνω με τους οδηγούς που βρίσκονται μπροστά, να τους μειώσω λίγο γιατί μετά όταν θα κάνω τη δική τους αλλαγή ελαστικών την τελευταία σίγουρα θα είναι πιο γρήγοροι από εμένα και θα μπορέσουν να με πλησιάσουν. Βλέπετε είμαι κολλημένος πίσω από τον Latifi, περιμένω τώρα την ευθεία τερματισμού όπου θα έχω το DRS, εδώ σχεδόν τον σπρώχνω το Latifi για να ξεκινήσει, προσπαθώ εδώ να ρίξω μια ματιά από την εξωτερική αλλά καλύτερα να κάνω υπομονή στην μεγάλη ευθεία τερματισμού, κολλάω πίσω του, ανοίγω το DRS, χρησιμοποιώ και πάρα πολύ DRS, τον πλησιάζω. Αυτό συγκλίνει προς τα δεξιά, εγώ από τα αριστερά θα τον προσπεράσω πάρα πολύ άνετα και φτάνουμε ήδη στην πρώτη στροφή και είμαι μπροστά από τον Nicolas Latifi και έχουμε κερδίσει και πάρα πολλές θέσεις γιατί υπήρχαν και οδηγοί στο pit lane που μπήκαν να κάνουν την τελευταία τους αλλαγή ελαστικών. Επόμενος μπροστά μου είναι ο Kvyat που είναι στα 2,1 δευτερόλεπτα απόσταση, ελπίζω ότι πολύ σύντομα θα μπορέσω να το φτάσω και να το προσπεράσω. Και φτάσαμε στον 20ο γύρο. Έχω φτάσει τον Kvyat. Λογικά στους επόμενους γύρους θα μπορέσω να τον προσπεράσω. Όμως όχι, δεν χρειάζεται γιατί ο Kvyat τώρα μπαίνει να κάνει τη δική του αλλαγή ελαστικών και έτσι θα κερδίσω τη θέση απέναντί του. Και βλέπουμε ότι και ο Ricardo είναι στο pit lane. Είχαμε και τον Lewis Hamilton σε προηγούμενο γύρο. Πλέον έχω περάσει μπροστά από όλους αυτούς τους οδηγούς που ήταν στις πρώτες θέσεις στην αρχή του αγώνα. Και μένουν μόνο τρεις οδηγοί που είναι μπροστά από τον Max Verstappen που χρωστάνε ακόμα ένα pit stop και εν τέλει από ό,τι φαίνεται θα παλέψω για την νίκη με τον Max Verstappen, ο οποίος Max Verstappen έχει σκληρή γόμα, εγώ ακόμα σίγουρα έχω πιο γρήγορη γόμα από αυτόν και θα πρέπει να πιέσω να τον προσπεράσω μέχρι να αρχίζει να έχει καλύτερη απόδοση η γόμα του Max Verstappen, θέλω να βρεθώ μπροστά του για να του κάνω τη ζωή πιο δύσκολη να προσπεράσει εμένα και να περάσει αυτό στην πρώτη θέση. Αυτή τη στιγμή εγώ και ο Max Verstappen παλεύουμε καθαρά για την πρώτη θέση. Δεν μας νοιάζει οι υπόλοιποι οδηγοί που βρίσκονται μπροστά μας, γιατί σίγουρα αυτοί θα κάνουν ακόμα ένα pit stop. Πιο πίσω βρίσκεται ο Albon και ο Ocon, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις δικές τους αλλαγές ελαστικών. Είχαν και αυτοί η στρατηγική ενός pit stop, αλλά είναι πίσω μας και δεν μας απασχολούν. Αυτοί είναι στα 6 δευτερόλεπτα απόσταση και σίγουρα θα μπορέσω να κρατηθώ μπροστά τους ό,τι και να αν συμβεί. Το θέμα είναι αν θα μπορέσω να πιάσω τον Max Verstappen και να τον προσπεράσω. Για την ώρα μένω κοντά του, είμαι σε απόσταση DRS και περιμένω να δω αν θα μου δοθεί η ευκαιρία να τον προσπεράσω. Σίγουρα δεν θα το καταφέρω σε αυτό το γύρο και φτάσαμε στον 30ο γύρο. Ακόμα η εικόνα παραμένει ίδια. Δεν μπορώ με τίποτα να πιάσω τον Max Verstappen. Έχει φοβερό ρυθμό, δεν κάνει ούτε ένα λαθάκι και μένω κοντά του παρόλο που έχω το DRS στην ευθεία τερματισμού ή έχει τόσο μεγάλη απόσταση από εμένα που δεν μπορώ να το φτάσω μέχρι την πρώτη στροφή να μπορέσω να επιχειρήσω κάποια προσπέραση. Την ώρα που βλέπετε ότι από τον Albon και τον Ocon έχουμε απομακρυνθεί αρκετά, σημαίνει ότι εγώ και ο Verstappen έχουμε πολύ καλό ρυθμό με τη στατική ενός pit stop. Περίμενα ότι θα έχω εγώ καλύτερο ρυθμό από τον Verstappen, αλλά από ό,τι φαίνεται ο οδηγός της Red Bull είναι πάρα πολύ δυνατός σήμερα και από ό,τι φαίνεται θέλει να πάει για μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη και να μπει και αυτό στην μάχη για το πρωτάθλημα. Εμένα δεν με νοιάζει και δεύτερος να τερματίσω, θα είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, αλλά εννοείται ότι θα ήθελα να κερδίσω από την τελευταία θέση μιας και είναι τόσο κοντά η νίκη αυτή τη στιγμή που έχουμε τον Verstappen μπροστά μας, αλλά και δεύτερη θέση να είμαι, περνάω πρώτος στη βαθμολογία και θα μεγαλώσω κιόλας τη διαφορά από τον Lewis Hamilton που βλέπετε ότι ο Hamilton είναι στην πέμπτη θέση και προσπαθεί να περάσει τον Ocon και τον Albon. Εδώ τώρα ο Verstappen καθυστέρησε λιγάκι και μου έδωσε εμένα την ευκαιρία να τον πλησιάσω λιγάκι, θα είναι η πρώτη φορά που θα είμαι τόσο κοντά στην ευθεία τερματισμού
από τον Max Verstappen και τώρα ίσως μου δοθεί η ευκαιρία να τον προσπεράσω. Ανοίγω το DRS, έχω το DRS ανοιχτό, αρχίζω, του πλησιάζω, παίρνω τα κενά από τον Max Verstappen. Αυτό συγκλίνει προς τα δεξιά, εγώ από τα αριστερά θα προσπαθήσω να κάνω την κίνηση στην πρώτη στροφή από την εξωτερική πλευρά. Προσπαθώ να έχω καλύτερη πρόσφυση από αυτόν και ναι, έχω καλύτερη πρόσφυση. Τώρα στην κατηφόρα με το DRS, έχω το DRS και αφήνω πίσω μου τον Max Verstappen και καταφέρνω και περνάω στην πρώτη θέση. 4 γύρους πριν το πέσιμο της καρός σημαία παίρνω την πρωτοπορία στον αγώνα και οδηγάω τον αγώνα και αυτή τη στιγμή το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να κάνω άμυνα απέναντι στον Max Verstappen αν συνεχίσει και έχει τόσο καλό ρυθμό, αλλιώς δεν θα μπορέσει να μου κλέψει ο Verstappen την νίκη. Φοβερό αυτό που έκανε, ένα μικρό λαθάκι ο Verstappen, αυτό που περίμενα τόση ώρα το έκανε και φτάσαμε πλέον στον τελευταίο γύρο και αυτό το λάθος που έκανε στους προηγούμενους γύρους ο Max Verstappen του στήχησε την νίκη. Βλέπετε, ακόμα είμαι στην πρώτη θέση, δεν μπορεί να με απειλήσει με τίποτα. Από ό,τι φαίνεται παίρνω μια νίκη σήμερα σοβαρή, μια πολύ ωραία νίκη από την τελευταία θέση στην πρώτη θέση. Αλλά να μην βιαστώ ακόμα να πω ότι πήρα την νίκη, γιατί ακόμα έχουμε έναν ολόκληρο γύρο μπροστά μας. Πολλά μπορώ να κάνω λάθος και να δώσω την νίκη εν τέλει στον Verstappen και εν τέλει άμα κάνω ένα πολύ τραγικό λάθος να εγκαταλείψω κιόλας και έτσι να μην πάρω απολύτως τίποτα. Είμαι προσεκτικός εδώ μέσα στο chicane, μένουν ακόμα λίγες στροφές. Προσπαθώ να μην κάνω ούτε ένα λάθος για να μην βγω εκτός πίστας. Είμαι οριακά με την ποινή, έχω δύο προειδοποιήσεις. Αν πάρω άλλη μια προειδοποίηση θα πάρω ποινή 3 δευτερολέπτων και δεν θέλω να χάσω από ένα τέτοιο γελίο λάθος την πρώτη θέση. Ακόμα δύο στροφές. Πρώτη-τελευταία στροφή, τώρα μπαίνουμε στην πρώτη-τελευταία στροφή. Βλέπετε ότι ο Max Verstappen ακόμα επιμένει, είναι πίσω μου, αλλά σίγουρα δεν θα μπορέσει να μου κλέψει την νίκη αν δεν κάνω εδώ λάθος στην τελευταία στροφή. Το οποίο δεν κάνω, βγαίνουμε τώρα στην ευθεία τερματισμού. Ανοίγω το ERS, περνάω τη γραμμή τερματισμού και παίρνω μια πάρα πολύ σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα στη Φόρμουλα 1 με τη Renault, με μια ομάδα που είναι σίγουρα πιο αδύναμη από τη Mercedes και επίσης να επισημάνω από την τελευταία θέση. Ξεκίνησα από την τελευταία θέση και με έναν φοβερό ρυθμό σε αυτόν τον αγώνα παίρνω μια πολύ σημαντική νίκη και εννοείται και με μια έξυπνη στρατηγική, γιατί η Mercedes έχει κάνει λάθος στρατηγική, αλλά δεν με νοιάζει αυτό, δεν με νοιάζει τι κάνει η Mercedes, δεν με νοιάζει τι κάνουν οι άλλες ομάδες, εμένα με νοιάζει ο εαυτός μου. Βρήκα το ρυθμό, αυτό που δεν είχα βρει στις κατακτήριες δοκιμές, το βρήκα στον αγώνα. Φαίνεται ότι έκανα την ίδια εικόνα όπως την προηγούμενη σεζόν. Πάλι ξεκίνησα τελευταίος εδώ και πάλι κατάφερα να φέρω μια πολύ σημαντική νίκη στο πρωτάθλημα. Περνάω πλέον πρώτο στην βαθμολογία, οδηγάω την κούρσα στο πρωτάθλημα με ένα πιο αδύναμο μονοθέσιο, όπως και στην προηγούμενη σεζόν είχα ένα πιο αδύναμο μονοθέσιο και πήρα πρωτάθλημα. Το κατάφερα σήμερα, πήρα μια νίκη. Έχουμε στην δεύτερη και στην τρίτη θέση τον Verstappen και τον Alexander Albon. Άλλη μια φοβερή εμφάνιση από την ομάδα της Red Bull και από ό,τι φαίνεται ο Verstappen θέλει πολύ να μπει στη μάχη για το πρωτάθλημα. Πολύ θετικό αποτέλεσμα για τη Red Bull, αλλά το πιο θετικό αποτέλεσμα είναι σήμερα για τη Renault, γιατί σήμερα τερματίσαμε στην πρώτη και στην τέταρτη θέση με τον teammate μου, την ώρα που η Mercedes τερμάτισε στην πέμπτη και στην όγδοη θέση. Lewis Hamilton ξεκίνησε από pole position, δεύτερος ήταν ο Daniel Ricciardo και βλέπετε που τερμάτισαν αυτοί οι δύο οδηγοί. Σήμερα μειώνουμε στην βαθμολογία στους κατασκευαστές και όπως είπα μεγαλώνω και όλα στη διαφορά από τον Lewis Hamilton και πλέον είμαι καθαρά στην πρώτη θέση. Θα δούμε τώρα και την βαθμολογία στους οδηγούς. Είμαι 19 βαθμούς μπροστά από τον δεύτερο, τον Lewis Hamilton, και 25 βαθμούς μπροστά από τον Nick DeVries, που πλέον ο Nick DeVries δεν έχει ομάδα. 60 βαθμούς μπροστά από τον Max Verstappen και αυτό είναι πάρα πολύ καλό, γιατί τώρα έχω ένα μικρό μαξιλαράκι ασφαλείας. Όσον αφορά στους κατασκευαστές, σήμερα μειώσαμε την βαθμολογία από τη Mercedes. Εννοείται θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουμε να τους κερδίσουμε. Είμαστε στους μείον 128 και θα το παλέψουμε, αλλά σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολο να κερδίσουμε τη Mercedes. Ελπίζω όμως να σας άρεσε αυτό το επεισόδιο. Αν είστε καινούριοι στο κανάλι, κάντε και μια εγγραφή γιατί με βοηθάει πάρα πολύ. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο Grand Prix, που είναι το Grand Prix του Βελγίου. Και μέχρι τότε ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!